Η Κέιτ Μίντλεντον παραμένει στο νοσοκομείο, κυρίε και κύριοι. Το μυστήριο για το τι ακριβώ συμβαίνει με την υγεία τη διατηρείται. Ενώ για αύριο είναι προγραμματισμένο το χειρουργείο του Βασιλιά Καρόλου. Άννα Μαρία Κοφίτσα, καλό μεσημέρι. Λίγε μέρε μετά τη σοβαρή επέμβαση στην κυλιακή χώρα, στην οποία υποβλήθηκε η Κέιτ Μίντλεντον, τα σενάρια και την κατάστασή τη φουντώνουν τόσο εντό του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και εκτό συνόρων. Τώρα να σου πω ότι για πρώτη φορά πηγή κοντά στο παλάτι ανέφερε συγκεκριμένα τη λέξη ιστερεκτομή. Γίνοντα σενάρια για προβλήματα στη μεταγεννητική περίοδο στην κοιλιά τη πριγκίπισσα αλλά και κάποια προβλήματα να υπήρχε κάποια κύλη, κάποια καλοήθη πάθηση. Ωστόσο, αυτή τη φορά είναι η πρώτη φορά που αναφέρει τη λέξη ιστερεκτομή. Να σου πω τώρα ότι υπάρχουν και άπειρα βίντεο στα διεθνή ε, στα, ε, ε, μέσα ενημέρωση στου οποίου αναφέρει συγκεκριμένα ότι ότι η πριγκίπισσα το βράδυ τη 28η Δεκεμβρίου είχε πάει στο νοσοκομείο με τη συνοδεία περιπολικών. Όχι ένα ή δύο, πολλά περιπολικά τη συνόδευαν, γεγονό που ε, δείχνει πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή τη. Να σου πω το τέλο ότι αυτή τη στιγμή, χθε, ήρθε η είδηση ότι και η Σάρα Φέργισον, ένα πρώην μέλο τη βασιλική οικογένεια, mm -hmm. έχει καρκίνο στο δέρμα. Είναι η δεύτερη φορά που δια, ε, διαγνώσκεται με αυτό το. Να σου πω τέλο ότι υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή η οικογένεια, η βασιλική οικογένεια να, ε, να υποστηρίζεται στι δημόσιε εμφανίσει με τρία μέλη. Και όχι με τα πιο ενεργά όπω είναι η Μίτλετον, ο Βασιλιά Κάρολο και ο Πρήγη Βίλιαμ. Σα ευχαριστώ πολύ.